ερωτευμένο ζευγάρι, είναι η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύζυγός της, κύριος Μιχόπουλος. Στην παραλία στο Αγρέ, παιδιά, δεν σας ακούω καλά, συγγνώμη. Ο Φίλιππος, στην... λέω, ο σύζυγός της, ο Φίλιππος. Ναι, ο Φίλιππος, ο Φίλιππος. Όχι, τι κάνουν εκεί. Στην παραλία... Φιλιούνται οι άνθρωποι, τι να κάνουνε. Τι να κάνω. Δυσκολεύομαι να σας ακούσω, με συγχωρείτε. Ναι, λέμε τώρα, εμείς σχολιάζουμε εδώ πέρα τις εικόνες που βλέπουμε. Ναι, που είναι... λέμε ότι φιλιούνται οι άνθρωποι. Δεν κάνουμε φυσιολογικό ζευγάρι. Φιλιούνται, είναι και εκείνοι διαχειτικοί. Νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει την παρουσία της κάμερας. Είναι στην παραλία, στη γνωστή παραλία Αγράρι στη Μύκονο. Απολαμβάνουν και δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Απολαμβάνουν τις ολιγόρες, να πούμε, γιατί ξέρουμε ότι παιδιά, εκεί πέρα. Τι κορμί είναι αυτό που έχει Οικονομάκου, πιο αδύνατη από ποτέ. Πότε το έκανε το παιδί. Αυτή η γυναίκα ήταν μαμά. Τι έκανε, ρε παιδιά. Πριν πόσο καιρό. Σε συνεντεύξεις της, πάντως, να σου πω που την έχουν ερωτήσει, είναι ότι δεν δυσκολεύτηκε να χάσει τα κιλά, διότι γενικά μπήκε ξανά στο πρόγραμμα διατροφής, γιατί την ρωτούσαν και οι followers της στο Instagram. Μπήκε στο πρόγραμμα διατροφής το οποίο ακολουθούσε πριν την εγκυμοσύνη και δεν δυσκολεύτηκε, διότι η κοιλιά της ήταν πριν έτσι, οπότε με λίγη καλή και σωστή διατροφή έγινε ξανά και επανήλθε στα κιλά της. Να πούμε, Χρυσάνθη, ότι τα πλάνα είναι αποκλειστικά από το Mykonos Live TV, που έχει τη μαγεία, ενώ εμείς είμαστε στην Αθήνα, ξαφνικά να βρισκόμαστε σε κάτι βράχια και να βλέπουμε το ζευγάρι και να λέμε «Φιλιούνται». Και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μας βάζουν σε αυτό το τρυπάκι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Χρυσάνθη. Ευχαριστούμε, Χρυσάνθη. Λοιπόν, θέλω να διορθώσω κάτι που είπα πριν σχετικά με τον Στέλιο Διονυσίου. Το τραγούδι δεν ήταν του Στέλιου Διονυσίου, ζητώ συγγνώμη, ήταν του Στάθη Αγγελόπουλου. Ούτε καν του Κοντολάζου. Δεν ξέρω. Πώς τα έχουμε κάνει, μπορεί να τον άκουσε που το τραγούδισε, δεν είναι κακό. Ναι, μπορεί, μπορεί. Μπορεί, μπορεί. Σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, τον περιμένουμε. Ωραία, θα επανορθώσουμε λοιπόν για όσους δημιουργήσαμε μία αναστάτωση σε σχέση με το ποιος λέει το κρύψαμε. Μπήκαμε στη διαδικασία και θα σας κάνουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο εμείς εδώ από το Epsilon για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που σας προσφέραμε. 14800 είναι το νούμερο στο οποίο καλείτε τώρα, είτε από σταθερό είτε από κινητό, για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό που τρέχει όλο το καλοκαίρι, στο μεγάλο διαγωνισμό του Epsilon για το Toyota Yaris 1,4 diesel, ο οποίος, παιδιά, φτάνει στο τέλος του. Πόσο έχει ο μήνας, 29 Αυγούστου. 7 Σεπτέμβρη, την άλλη εβδομάδα, εδώ, ζωντανά, στο Splash, θα κληρώσουμε το μεγάλο νικητή του μεγάλου καλοκαιρινού δώρου του Epsilon, του Toyota Yaris. Τελειώνουν τα ψέματα. Αν λέγατε όλο το καλοκαίρι, ναι, μόνο να δηλώσω συμμετοχή, αλλά όλο το καλοκαίρι τρέχει, θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα είναι η στιγμή. Τώρα είναι η στιγμή, γιατί τελειώνουν οι μέρες, τελειώνουν τα ψέματα. Κάποιος θα το κάνει δικό του. Toyota Yaris 1,4 diesel, βενζινοκίνητο, οικονομικότατο, ασφαλέστατο. Ένα αυτοκίνητο που είναι μικρό.